Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν σήμερα τη Δόκτωρ Όλγα Μαλανδράκη, Ελληνίδα ερευνήτρια φυσικής διαστήματος, ειδικός στο διαστημικό καιρό, επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας διαστημικού καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που προμηθεύει μοναδικές σε διεθνές επίπεδο προβλέψεις διαστημικού καιρού. Όμως, η βράβευση από την NASA είναι απλά η επιβεβαίωση του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Το πώς αξιοποιεί την άλλο θέμα. Η κυρία Μαλανδράκη είναι και κριτικοπούλα. Καλημέρα, κυρία Μαλανδράκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, και συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας. Και όλα αυτά που λέτε είναι πλήρως ακριβή. Μου κάνει εντύπωση πόσο έχετε κατανοήσει και έχετε αγγίξει πραγματικά και εσείς τον ήλιο, μου φαίνεται. Κυρία Μαλανδράκη, πείτε μου αρχικώς, για να μην φανεί ότι είναι αστικός μύθος. Έλκεται την καταγωγή από την Κρήτη, από τα Χανιά, ε? Ο πατέρας Μαλανδράκη, Γκουκολιές. Και ζούσαν στα Χανιά, στην Τριμάρτυρη. Στην Τριμάρτυρη. Α, μάλιστα. Κοντά στην Τριμάρτυρη, ναι, στο λιμάνι. Βέβαια, βέβαια. Και είχαμε ένα μεγάλο ρομάντζο στην οικογένεια. Η αδερφή, η Λίλη Μαλανδράκη, στη Λιανή Μαλανδράκη, παντρεύτηκε τον Τζον Στάνλεϊ, έναν Άγγλο σύμμαχο, στη μάχη της Κρήτης τώρα λέμε, στο Αρκάδι. Και είχαμε πολλή επικοινωνία και με την Αγγλία πολλά χρόνια. Βέβαια, αφού η οικογένεια πήγανε στην Αγγλία μετά από το πόλεμο και έκαναν και 4 παιδιά, όλο αυτό το κοσμοπολίτικο των Χανίων, όπου ο πατέρας, εγώ οφείλω, θα το πω τώρα και δημόσια, όλα αυτά που έχω κάνει τα οφείλω στον πατέρα. Γιατί ήταν ο άνθρωπος που σας έσπρωξε ουσιαστικά στα μυστήρια της επιστήμης. Ήταν χανιώτικη αρχοντιά και ο ίδιος είχε πάρα πολύ έφεση. Καταρχάς 8 γλώσσες, 2 πτυχία, την εποχή του 50, τώρα του 60. Ποιος πηγαίνει στο Μόναχο να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Και είχα μία διαρκή ενθάρρυνση, εμψύχωση και έναν ενδιοτελή σύμμαχο που με παρότρινε να προχωρήσω, γιατί το να κάνεις αυτή την καριέρα στη διαστημική φυσική, τη διεθνή, δεν είναι απλή υπόθεση. Σαφώς. Έχω και εγώ βέβαια το κριτικό πείσμα και είχα τις προδιαγραφές από ό,τι φαίνεται. Κυρία Μαλανδράκη, αυτή η βράβευση τις τελευταίες ημέρες από την Αμερικανική NASA, ναι, τι σημαίνει και σε τι συνίσταται? Μάλιστα. Η βράβευση αυτή έχει να κάνει, οι Αμερικανοί βραβεύουν κάποιον εφόσον σημαίνει ότι έχεις μεγάλη επιστημονική παραγωγή με τα δεδομένα του Parker Solar Probe, της συγκεκριμένης αυτής αποστολής, που μαζί με την Ευρωπαϊκή Αποστολή Solar Orbit τολμούν και πηγαίνουν σε αποστάσεις πολύ κοντινές στον ήλιο και βλέπουν τα εκρηκτικά φαινόμενα εν τη γενέση τους. Συνεπώς είναι για την επιστημονική απόδοση και τη συνεισφορά σε αυτή την αποστολή. Τι σημαίνει επιστημονική απόδοση? Είναι δημοσιεύσεις, είναι παρουσιάσεις σε συνέδρια. Πρόσφατα έκανα και μία παρουσίαση και έκανα μία δημοσίευση όπου παρουσιάζω μη αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα εκπλήξης που είδε και το Parker Solar Probe και το Solar Orbiter αρχίζουν να βλέπουν κοντά στον ήλιο. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διεθνής αναγνώριση, μια μεγάλη αναγνώριση από την NASA για το έργο που επιτελούμε και του υψηλού επίπεδου, για την υψηλή επίπεδου έρευνας που εκπονούμε στο αστεροσκοπείο. Άρα είναι μια επιβράβευση στο πρόσωπό σας που βεβαίως ταυτόχρονα αντανακλά και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, σωστά? Κοιτάξτε, εφόσον είμαι διευθύντρια ερευνών εκεί και όλα αυτά πηγαίνω με τη σημαία του αστεροσκοπείου και της Ελλάδας, βέβαια, εγώ συμμετέχω στο πείραμα ίσης λέγεται, που είναι ο καθηγητής David McComas από το Princeton University, ο κύριος ερευνητής, ο επικεφαλής της ομάδας, και η εξειδίκευσή μου και τα αποτελέσματά μου είναι στο περιβάλλον ενεργειακών σωματιδίων γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, τι γίνεται η περιοχή γύρω από τον ήλιο, δεν την γνωρίζουμε, γιατί όπως είπατε τα υλικά δεν επέτρεπαν. Τώρα όμως μπορεί κανείς και πηγαίνει κοντά με διαστημόπλια, μπορεί να... Το σημαντικό είναι ότι τα διαστημόπλια μεταφέρουν πειράματα και παίρνουν τις μετρήσεις εκεί που βρίσκονται και τις στέλνουν με τηλεμετρία στη Γη. Συνεπώς, κοιτάς τις φυσικές συνθήκες τώρα κοντά στον ήλιο, σε αποστάσεις πάρα πολύ κοντινές, τις τάξεις των μερικών εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Να σκεφτούμε ότι η απόσταση Γης-Ήλιου, η μία αστρονομική μονάδα, όπως λέγεται, είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και το Πάρκερ θα πλησιάσει περίπου 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα η πιο κοντινή του. Οπότε είναι πολύ κοντινές αποστάσεις. Βλέπεις το ηλιακό πλάσμα και όλες τις διεργασίες από πολύ κοντά. Άρα στην ουσία μου λέτε ότι
με όρους, για να βάλουμε και μια τάξη μεγέθους, με όρους επιστημονικούς, αγγίζεται τον ήλιο. Δεν είναι όπως παλαιότερα. Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε, τι είναι το σημαντικό, ότι γίνονται κάποιες εκρήξεις. Γίνεται ένα τσουνάμι, ας πούμε, κάπου. Μέχρι να διαδοθεί σε σένα, έχει περάσει η διαδρομή, έχει περάσει, έχει αλλοιωθεί το σήμα, σαν να λέμε. Έτσι λοιπόν, γίνονται εκρηκτικά τα φαινόμενα στον ήλιο και λόγω της διάδοσης της απόστασης γης-ήλιο, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν στην έκρηξη. Άρα δεν μπορείς να καταλάβεις και φυσικά στη φυσική της έκρηξης, στη φυσική, να μπορέσεις να καταλάβεις τι προκάλεσε, πώς έγινε και όλα αυτά, την επιτάχυνση των σωματιδιών. Τώρα αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε από πολύ κοντά και εν τη γενέση και βρήκαμε και συμμετείχα σε ένα άρθρο στο Nature μαζί με τον κύριο investigator, το principal investigator, όπου είδαμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή σωματιδίων γύρω από τον ήλιο, η οποία σημαίνει ότι όταν γίνεται μια ηλιακή έκρηξη αυξάνει περαιτέρω την ενέργεια αυτών των σωματιδίων και αυτά φτάνουν, γι' αυτό τα βλέπουμε με μεγάλες εντάσεις, με τέτοιες εντάσεις στην τροχιά της γης. Α, μάλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζαμε, δεν το γνωρίζουμε. Το περιβάλλον του ηλίου είναι τέρα νόβα, δηλαδή είναι καινούργιες μετρήσεις πρωτοποριακές στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτές. Επειδή ο ήλιος είναι ένα μεγάλο αστέρι και αστέρια βλέπουμε τη νύχτα στον ουρανό, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το κοντινότερο αστέρι είναι ο ήλιος για μας. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Και εκεί είναι ωραία επιστήμη της διαστημικής φυσικής, όπου είναι ένας κλάδος της αστροφυσικής, η οποία είναι μακρινή. Όλα αυτά τα λαμπάκια που βλέπουμε στον ουρανό είναι αστεράκια, είναι αστέρια. Όμως ο ήλιος μας είναι ένα αστέρι που έχουμε την ευκαιρία, το έχουμε δίπλα μας, τόσο κοντά μας. Και μπορούμε να τον μελετήσουμε τόσο με κάμερες και με φωτογραφίες, με πειράματα τέτοια, αλλά και με επιτόπιες μετρήσεις. Με πειράματα δηλαδή που παίρνουν επιτόπιες μετρήσεις στο διαπλανητικό χώρο. Και είναι ευκαιρία να καταλάβουμε τον ήλιο μας για να καταλάβουμε και τα άλλα αστέρια. Γιατί είναι κοντά μας. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά ένα ταμπού, εντός εισαγωγικών η λέξη ταμπού, που ήταν ένα μυστήριο, το να πλησιάσεις και να παρατηρήσεις με εγκύτητα τον ήλιο έχει σπάσει. Είναι ανοιχτό πια έχει για παρατήρηση. Να πούμε ότι η πρώτη ιδέα δόθηκε πριν 50 χρόνια και η αρχική αποστολή που σχεδιαζόταν, γιατί ξεκινάει ένα κόνσεπτ και σιγά σιγά για να υλοποιηθεί μια αποστολή έχει δουλειά. Πρέπει να περάσει διάφορα στάδια. Η πρώτη αποστολή που είχε σχεδιαστεί ήταν η αποστολή καπικάζει, δηλαδή να πάει να πλησιάσει τον ήλιο και να πέσει πάνω του. Αυτή ήταν η τεχνολογία τότε. Και όμως και το να κάνει αυτή την τροχιά και να μπορέσει να δώσει έστω ένα σετ δεδομένων από μια τέτοια τροχιά. Σιγά σιγά η τεχνολογία αναπτύχθηκε και τώρα κάνει μια θηλιά γύρω από τον ήλιο. Έχουμε φτάσει 19 τέτοιες θηλιές και όσο κάνει την επόμενη θηλιά και κάνει την κούρβα γύρω από τον ήλιο, πλησιάζει και σε λίγο κοντινότερη απόσταση. Τρέχοντας όμως με 600 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα, η φάση που παίρνει τη στροφή, για να μην πέσει πάνω, καταλάβατε. Φοβερό. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, διάβασα κάπου από δικές σας δηλώσεις, να λέτε ότι υπάρχει ένα, ας το πω έτσι, παράδοξο στη διαστημική φυσική, να μην μειώνεται η θερμοκρασία όσο κανείς απομακρύνεται από τον ήλιο μας. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Έχουμε λοιπόν μια σόμπα, περιμένουμε ότι όσο πηγαίνουμε πιο μακριά θα κρυώνει το τζάκι κλπ. Εδώ στον ήλιο δεν ισχύει αυτό. Ο ήλιος στην επιφάνειά του, που είναι η φωτόσφαιρα, έχει 5.000 βαθμούς θερμοκρασία. Όσο πάμε προς τα έξω και το στέμμα του, στην ατμόσφαιρά του, η θερμοκρασία αυξάνεται. Πάει αντίθετα. Φτάνει 1 εκατομμύριο βαθμούς η θερμοκρασία. Γι' αυτό είναι και πολύ δυσμενείς οι συνθήκες για να πάνε τα διαστημόπλια. Πρέπει να έχεις τέτοια θωράκιση κλπ. Άρα αυτό είναι ένα παράδοξο. Πώς θερμαίνεται, γιατί δεν πέφτει η θερμοκρασία, άρα υπάρχει κάποια παραγωγή ενέργειας, κάποια θερμότητα. Το Solar Orbiter, επειδή να πούμε το εξής, το Parker Solar Probe έχει πειράματα που παίρνουν επιτόπιες μετρήσεις. Το Solar Orbiter όμως είναι εξοπλισμένο, μπορεί να πηγαίνει στο 1/3 μόνο της αποστάσεως, αλλά είναι εξοπλισμένο και με πειράματα τηλεπισκόψης που βλέπουν τον ήλιο. Τι σημαίνει, πηγαίνεις πιο κοντά και έχεις απίστευτης ευκρίνειας φωτογραφίες του και εκεί βρεθήκανε κάποιες μικρές εκρηξούλες, οι οποίες είναι οι campfire events που τους ονόμασαν, οι οποίες πιθανότατα να τροφοδοτούν και να οδηγούν τη θέρμανση του ηλιακού στέμματος, αυτήν που ξέρουμε, σε μεγάλη κλίμακα. Να θεωρούνται υπεύθυνες. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα άλυτο παράδοξο και ένιγμα στη διαστημική φυσική και ο μόνος τρόπος είναι να πάει κανείς κοντά. Και αρχίζει να επιλύεται αυτό. Σιγά σιγά μπαίνουν οι ψηπίδες
στο παζλ. Πείτε μου κάτι, αυτό συνδέεται ή είναι διαφορετικό από αυτό που επίσης έχετε αναφέρει, το λεγόμενο ηλιακό σκατζόχυρο? Και τι είναι αυτός? Α, ο ηλιακός σκατζόχυρος, είδανε κάποιες φωτογραφίες πάλι αυτές, αυτό το πείραμα extreme ultraviolet του υπεριόδους. Αυτό το πείραμα βλέπει με απίστευτη ευκρίνεια τώρα τα ενεργά κέντρα, τις περιοχές, το στέμμα του ηλίου δηλαδή, και βρήκε κάποιες δομές που μοιάζουν με σκατζόχυρο. Δηλαδή βλέπεις μια διαρκή δραστηριότητα, κάποιες μικρές εκρήξεις, κάποια δράση, κάποιες κινήσεις του πλάσματος, οι οποίες δεν ήταν ορατές από πιο μακρινές αποστάσεις. Δεν τις γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτός ο οργασμός δράση δηλαδή πάνω στον ηλιακό δίσκο. Δεν τις ξέραμε. Λέει εδώ ένα συμπατριώτη σας, Χανιώτης ο Βαγγέλης. Καλημέρα. Λέει, συγχαρητήρια στην κυρία Μαλανδράκη, τη συμπατριώτη Σάμο. Τι προκαλεί τις ηλιακές κοιλίδες? Επηρεάζουν καθοριστικά στο κλίμα της γης? Κοιτάξτε να δείτε, η επίδραση του ηλιακού κύκλου στο κλίμα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το κλίμα πάνω στη γη έχει μεγάλη, δηλαδή προκαλείται έντονα από τον ηλιακό κύκλο. Τώρα, οι κοιλίδες είναι κάποιες περιοχές που έχουν μεγάλο μαγνητικό πεδίο και έχουν, είναι τα κέντρα, τα ενεργά κέντρα του ηλίου, είναι οι περιοχές στις οποίες γίνονται οι ηλιακές καταιγίδες. Αυτές είναι οι ηλιακές κοιλίδες. Οπότε, όσο αριθμό κοιλίδων έχω στον ήλιο, ο αριθμός των κοιλίδων στον ήλιο καθορίζει και είναι ένα δείκτης της ηλιακής δράσης, της ηλιακής εκρηκτικότητας. Ο ήλιος περνάει από μία περίοδο που είναι θυμωμένος σε μία περίοδο ηρεμίας. Κάθε 11 χρόνια αυτό το πράγμα. Έχει ένα κύκλο λοιπόν, ο ηλιακός κύκλος, και όταν έχουμε ηλιακό μέγιστο έχουμε πολλές κοιλίδες και πηγαίνουμε σιγά σιγά σε ηλιακό ελάχιστο. Άρα οι κοιλίδες, αλλά έχει μία περίοδο στην ιστορία, περίπου το 1600, ο ήλιος είχε πάρα πολύ ελάχιστες κοιλίδες και δημιούργησε μια έντονα ψυχρή περίοδο στην Ευρώπη. Αλλά γενικά συσχετήσεις, από όσο γνωρίζω δηλαδή, συσχετήσεις του κλίματος με την ηλιακή δραστηριότητα και τις ηλιακές καταιγίδες δεν έχει κάποια συσχέτιση. Αλλά αυτό που έχει όμως είναι πολύ σημαντικό να επιδράσει στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον της γης, διότι γίνονται αυτές οι ηλιακές καταιγίδες από κοιλίδες που λέει ο κύριος, που είναι ακριβώς οι περιοχές που γίνονται καταιγίδες, διαδίδονται στο διαπλανητικό χώρο, μπορούν να διαταράσουν το μαγνητικό μας πεδίο και να έχουμε προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, να έχουμε δορυφόρους που μπορούν να περάσουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια σωματίδια, να αφήσουν φορτίο και να καταστρέψουν ηλεκτρονικά. Μπορούμε να έχουμε διακοπή του ηλεκτρισμού σε χώρες όπως το 89 στον Καναδά. Άρα είναι πιθανό μια ηλιακή καταιγίδα να προκαλέσει blackout σε μια χώρα ή και περισσότερες? Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη της προγνώσεως, για να έχουμε κάποιες δράσεις αντιμετώπισης, ας πούμε. Τώρα, μπορείς να, ας πούμε, να δώσεις κάποια προειδοποίηση για καταιγίδα και μια εταιρεία να κλείσει, να βάλει κάποιο σάτερ, ας πούμε, να κλείσει ένα πείραμα ή κάποια ευάλωτα σημεία στο δορυφόρο, ώστε να μην πληγούν. Τώρα, εμείς έχουμε αυτή την επιχειρησιακή μονάδα διαστημικού καιρού, που έχω τη χαρά να είμαι επικεφαλής, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και δίνουμε μοναδικά προϊόντα διαστημικού καιρού στη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, έχουμε εταιρείες από δορυφόρους, έχουμε stakeholders, έχουμε διάφορους χρήστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας και τα παίρνουν. Λέει εδώ ο Κώστας, συγχαρητήρια στη συνάδελφο, μάλλον συνάδελφο, πρέπει να είναι κυρία Μαλανδράκη. Η ηλιακή φυσική είναι παρομοιόδου σημασίας για την εποχή στην οποία εισέρχεται η ανθρωπότητα, αυτή τη δυνητικά επανδρωμένη εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος. Εξαιρετική σημασία σε ερευνητικές δραστηριότητες. Είναι έτσι, κυρία πολύ Μαλανδράκη? Εμείς τώρα αυτά τα προϊόντα που δίνουμε, κολλάει πολύ καλά με αυτό που λέγα και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτά τα προϊόντα που δίνουμε δείχνουν κάποιες καταιγίδες οι οποίες είναι σωματιδιακές. Δηλαδή, το περιβάλλον στο οποίο θα είναι οι αστροναύτες και μπορεί να βοηθήσει στην προστασία αστροναυτών. Τα έχει εντάξει η NASA στην υποδομή της για τις αποστολές στο Φεγγάρι και στον Άρη, και έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή με την NASA, στο οποίο
μας δίνουν χρηματοδότηση για να επαυξήσουμε αυτά τα εργαλεία. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η προστασία των αστροναυτών όταν θα είναι αθωράκιστοι. Εμείς θωρακιζόμαστε πάνω στον πλανήτη λόγω του μαγνητικού μας πεδίου, που αυτά που κατευθύνονται και είναι, μπορούν να δεν πέφτουν πάνω μας, διότι αποκλίνουν λόγω του μαγνητικού πεδίου, που είναι η ασπίδα μας. Όταν όμως βγουν από αυτό το περιβάλλον οι αστροναύτες στο φεγγάρι, πηγαίνοντας στο φεγγάρι και στον Άρη, είναι αποστάτευτοι και πρέπει να υπάρχει η θωράκισή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα ανησυχείτε ποιότερο, θα έλεγε κανείς, για τέτοια ταξίδια όπως στον Άρη, ε? Ακριβώς. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό η NASA συγκεντρώνει, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που πήρε σε διεθνές επίπεδο αυτά τα εργαλεία να τα εντάξει στην υποδομή. Και η ESA, η Ευρωπαϊκή NASA, θα λέγαμε, η European Space Agency, τα έχουμε και κάθε λεπτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνουμε μετρήσεις, δίνουμε αυτά τα προϊόντα. Και μας έχει εντάξει σε μια τέτοια υποδομή ευρωπαϊκή από αυτή τη μεριά. Δηλαδή είμαστε στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να προστατευτούν οι αστροναύτες, όμως και τα ηλεκτρονικά, γιατί κάποιες ενέργειες επηρεάζουν τους αστροναύτες και το σώμα, δηλαδή μπορούν να διαπεράσουν τις στολές αστροναυτών και να αφήσουν φορτίο και να μεταλλαχθούν, να πάθουν ναυτίες. Έχουν τέτοια πράγματα. Έχουν αναφερθεί και στο διαστημικό σταθμό, είναι σε μια απόσταση που είναι μερικώς θωρακισμένη στον διαστημικό σταθμό, έτσι, αυτή την πολιτεία που γυρίζει γύρω από τον πλανήτη μας. Εκεί, όταν πας πιο πέρα και πας στο φεγγάρι, είναι πολύ πιο προβληματικό. Κυρία Μαλανδράκη, έχοντας πια καλύτερη εικόνα παρατήρησης του ήλιου μας, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας ανέτρεψε ακόμη και σε εσάς κάποια δεδομένα, δηλαδή η μεγαλύτερη έκπληξη που έχετε βρει μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής αυτό που μας έχει εκπλήξει, και το ανέφερα και σε αυτό το άρθρο που σας λέω, είναι ότι ενώ πλησιάζεις πιο κοντά στην πηγή, θα περιμένεις το μονοπάτι των σωματιδίων να είναι πιο μικρό, δηλαδή να έρχονται ευθεία σχεδόν, έτσι. Αφού πηγαίνω πιο κοντά στην πηγή, δεν έχω πολλούς δρόμους να πολύ μεγάλη απόσταση ή περιμένουν να είναι ευθεία. Βλέπουμε τριπλάσια μονοπάτια για τα σωματίδια να έχουν διανύσει μέχρι να φτάσουν στο διαστημόπλαιο. Και στο Parker και στο Solar Orbiter. Οπότε αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Όμως οι μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου δείξανε ότι το μαγνητικό πεδίο έχει ανομαλίες. Έχει κάποιες κούρμπες, κάποιες γυρλαντούλες, θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι σε μορφολογία σπιράλ όπως το περιμένουμε, έχει κάποιες ασυνέχειες. Και αυτά τα λεγόμενα switchbacks όπως βρεθήκανε. Τώρα τα σωματίδια, επειδή είναι φορτισμένα, εκπέμπονται λοιπόν στον ήλιο και επειδή είναι φορτισμένα ακολουθούν το διάδρομο, ο οποίος είναι το μονοπάτι, είναι το μαγνητικό πεδίο. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγαλύτερα μονοπάτια. Αυτό είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε μια στατιστική πολλών τέτοιων φαινομένων. Αυτό είναι η επόμενη προσπάθειά μας, για να δούμε πόσα φαινόμενα τέτοια μπορούμε να συλλέξουμε, ας πούμε. Είναι μοναδικά φαινόμενα αυτά, τόσο κοντά στον ήλιο και να βλέπεις τριπλάσια μονοπάτια. Δηλαδή να πας από το ψυχικό στη Γλυφάδα και αντί να πας ευθεία, να βλέπεις να το κάνεις τριπλάσια διαδρομή. Για ποιο λόγο? Ενώ πάω κοντά στην πηγή. Περιμένω τελείως άλλα αποτελέσματα. Άρα έχουμε εκπλήξεις, όπως λέτε. Υπάρχουν εκπλήξεις αυτά τα δεδομένα, που αλλιώς τα περιμέναμε με βάση τα μοντέλα μας, με βάση τις αναμενόμενες παρατηρήσεις, και βγαίνουν εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον εξαιρετικό για μένα το γεγονός ότι ανταποκρίνονται οι ακροατές σε αυτό το ταξίδι που μας κάνετε. Μου λέει εδώ η φίλη Ευαγγελία, αν οι ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες φτάνουν μέχρι τον πλανήτη μας, που φτάνουν και διαπερνούν την ατμόσφαιρά του, πώς είναι δυνατόν να μην επηρεάζουν τον καιρό κλίμα, το οποίο είναι κατά μεγάλο βαθμό και λοιπόν, ηλεκτρομαγνητικά? Μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε τον πλανήτη μας. Μισό λεπτό, κυρία Μαλανδράκη, βοηθήστε με λίγο. Τα οποία είναι, λέει, κατά μεγάλο βαθμό ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα, έτσι νομίζω. Και κάποιος άλλος φίλος στη Θεσσαλονίκη λέει, δεν συμμερίζεται την άποψη για το μαγνητικό πεδίο στην επιφάνεια του ήλιου, είτε αυξάνει είτε μειώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση θερμοκρασία στη γη, κυρία Μαλανδράκη? Όχι, δεν τη συμμερίζομαι. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει σχέση το μαγνητικό πεδίο. Λοιπόν, να πούμε λίγο βασικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν τον πλανήτη μας. Ο πλανήτης μας δεν είναι όπως το φεγγάρι. Έχετε δει την επιφάνεια του φεγγαριού? Ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, πέφτει πάνω. Εντάξει, και γι' αυτό είναι έτσι. Εμείς όμως δεν είμαστε έτσι. Έχουμε μια ασπίδα.
κρατάμε μια ασπίδα. Ποια είναι η ασπίδα μας? Το μαγνητικό μας πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο, οτιδήποτε έρχεται από τον ήλιο, όσο θηριώδες και να είναι, μπορεί να τρενταχθεί, μπορεί να διαταραχθεί, μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα, όμως δεν έρχεται κατά πάνω μας όπως το φεγγάρι που είναι ακάλυπτο, όπως ο Άρης που δεν έχει μαγνητικό πεδίο. Συνεπώς, όταν έρθει λοιπόν μια τέτοια καταιγίδα από τον ήλιο, θα το διαταράξει το πεδίο, γιατί έχουμε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο, θα έχουμε σέλας, θα έχουμε επαγόμενα ηλεκτρικά ρεύματα στον πλανήτη κλπ. Όμως δεν θα φτάσει μέχρι, θα δημιουργήσει κάποια φαινόμενα και στην ιονόσφαιρα, θα χαλάσει τηλεπικοινωνίες πιθανώς κλπ. Αλλά δεν θα φτάσει να μας καπελώσει. Mm-hmm. Να ξέρουμε ότι έχουμε μία σπίδα, έτσι. Συνεπώς, τι σχέση, μιλάμε για κάτι 150 εκατομμύρια μακριά, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, που αλλάζει, λέμε, το μαγνητικό πεδίο στον ήλιο. Τι μπορεί σχέση να έχει με κάτι πάνω στον πλανήτη και την ατμόσφαιρα? Να μου πει κάποιος ότι εκπέμπουμε δηλητηριωθεί, ας πούμε, ή εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρά μας κάποια στοιχεία θερμοκηπίου και αυξάνουμε τη θερμοκρασία, να πω ναι, μπορούμε να το κάνουμε, το προκαλούμε και ανθρωπογενώς. Αλλά για την ηλιακή δραστηριότητα να έχει κάποια επίδραση στην θερμοκρασία επάνω εδώ, στην ατμόσφαιρά μας, εγώ δεν γνωρίζω κάποια μελέτη. Αν θέλετε, στείλτε μου κάτι. Ευχαρίστω, είμαι ανοιχτή. Μάλιστα. Να δω κάτι. Άλλος φίλος λέει, η ενέργεια που στέλνει ο ήλιος στη γη είναι σταθερή και μπορεί να επηρεάζει το κλίμα της γης, το ότι γερνά σιγά σιγά ο ήλιος, τώρα το σιγά σιγά σε χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Κοιτάξτε, δεν είναι εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ο ήλιος έχει περίπου ηλικία 4-4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Και διαρκώς γίνεται πυρηνική σύνδεξη στον, μεταφράζω από τα αγγλικά, συγγνώμη, είναι το εργαλείο μας κάθε μέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Γίνεται λοιπόν πυρηνική σύνδεξη στο πυρήνα του και βγάζει αυτή την ενέργεια που βγάζει. Αυτό θα γίνει για άλλα 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια. Α, να μην ανησυχούμε δηλαδή. Συνεπώς είναι more or less, δηλαδή σταθερή η ενέργεια που μας εκπέμπει. Έτσι. Να μην ανησυχούμε δηλαδή ότι θα σβήσουν τα φώτα ένα ωραίο πρωί. Εντάξει. Να μην ανησυχούμε. Προς το παρόν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να φοβόμαστε. Μάλιστα. Για αμεσότητα, για άμεσα. Είναι ένα αστέρι, έχει πολύ υδρογόνο, το οποίο γίνεται αυτή η σύνδεξη, έχει πολύ καιρό ακόμη για να γίνεται και να μας φωτίζει και να μας... Κυρία Μαλανδράκη, κοιτάξτε, έχετε ανοίξει ένα εξαιρετικό πεδίο. Πείτε μου, έρχεται, θέλει, έρχεται από τη Χάγη ο φίλος ο Γιώργος και λέει: καλημέρα από τη Χάγη στην εξαιρετική κυρία Μαλανδράκη. Θέλω να θέσω, λέει, ένα άλλο ερώτημα. Μήπως τα ψηφιακά νομίσματα που μας στέλνουν σιγά σιγά να είναι επικίνδυνα? Γιατί αν μια ηλιακή καταιγίδα καταστρέψει τις τηλεπικοινωνίες στη γη, τότε τα ψηφιακά χρήματα ενδέχεται να εκμηδενιστούν. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να γυρίσουμε στη λίθινη εποχή, όχι μόνο λόγω χρημάτων, αλλά και λόγω απώλειας ίντερνετ, Wi-Fi και πάει λέγοντας? Κοιτάξτε, έχει πολύ ρεαλισμό αυτό το σχόλιο. Είναι έτσι όπως θα λέει ο κύριος. Δηλαδή, εφόσον έχουμε ανάγκη τον ηλεκτρισμό για να μπορούμε να έχουμε ATM, να έχουμε όλη αυτή τη δικτύωση, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση caveman εύκολα. Εάν δεν προσέξουμε. Μάλιστα. Αν δεν προσέξουμε και δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις ως κοινωνία. Αν μας επιβληθεί το ψηφιακό χρήμα και το δεχθούμε, νομίζω ότι θα είναι λάθος για μας, γιατί θα μας πάει πολύ πίσω τελικά. Καλό είναι να έχει εναλλακτικές κανείς. Λοιπόν, του δίνει η φύση, έχει ποικιλία. Αυτό που βλέπεις είναι ότι όλες οι διεργασίες, όλα, είναι μια ποικιλία. Έχετε γιατί δίκιο. Να στριμώχνουμε σε συγκεκριμένες διεργασίες? Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσω με δύο αντιθετικές μεταξύ τους παρεμβάσεις και εσείς θα σχολιάσετε. Ο ένας λέει, ο Νίκος, ναι. Οι κοσμικές εκρήξεις από εκατοντάδες έτη φωτός μακριά διαρριγνύουν το μαγνητικό πεδίο, ένα σούπερνόβα για παράδειγμα. Γιατί να μην συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τον ήλιο και κάποια μορφή υψηλής ενέργειας σωματιδίων που ακόμη δεν έχουμε παρατηρήσει, αφού το μελετάμε εδώ και χρόνια και τώρα φτάνουμε και πιο κοντά? Και το αντιθετικό σε αυτό είναι ενός Κώστα, ο οποίος λέει: εκρήξεις σούπερνόβα, ακόμη και μακρινές, είναι πολύ πιο πιθανό να επηρεάσουν το κλίμα από ότι οι 11ετής κύκλοι του ήλιου. Ο ήλιος είναι αρκετά σταθερή δομή. Αν δεν Πάρα ήταν, δεν θα ήμασταν εδώ. Λοιπόν, ακούστε, δεν είναι ακριβώς αντιθετικές. Συμφωνώ με το δεύτερο σχόλιο. Θέτει ο κύριος κάτι άλλο. Η κοσμική ακτινοβολία, δεν θέλω να μπερδεύω και τον κόσμο να λέει κανείς πολλά τεχνικά και να κουράζει.
Η κοσμική ακτινοβολία, όπως λέει ο κύριος, είναι σωματίδια τα οποία έρχονται από σουπερνόβα και από εκρήξεις γαλαξιακές ή εξωγαλαξιακές. Είναι πολύ μεγάλης ενέργειας σωματίδια. Αυτά πράγματι έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν το κλίμα. Μπορούν να επηρεάσουν η κοσμική ακτινοβολία, όχι από τον ήλιο ακτινοβολία, εννοώ και σωματιδιακή. Η κοσμική ακτινοβολία είναι σωματιδιακή ακτινοβολία που έρχεται από πολύ μακρινές εκρήξεις και έχει βρεθεί ότι έχει μία συσχέτιση και μπορεί να επηρεάσει τα σύννεφα, από ό,τι γνωρίζω. Τώρα, ο ήλιος λοιπόν δεν επηρεάζει το κλίμα μας σε αυτές τις, κλίμακες που μιλάμε. Τώρα το πρώτο σχόλιο ήταν... Τώρα, ο ήλιος όμως δεν βγάζει μόνο σωματίδια χαμηλής ενέργειας τα οποία έρχονται και αποκλίνουν από το μαγνητικό πεδίο και δεν πέφτουν πάνω μας. Έχει και σωματίδια πολύ μεγάλης ενέργειας, δηλαδή σχετικιστικής ταχύτητας, που φτάνουν στη Γη σε 10-15 λεπτά. Και αυτά, επειδή έχουν πολύ μεγάλη ενέργεια, μπορούν να διαπεράσουν το μαγνητικό πεδίο και να μπουν και να φτάσουν σε κάποια ύψη, όπως λέμε. Αυτά έχουν περισσότερη πρόσβαση από κάτι τρύπες που έχει το μαγνητικό μας πεδίο στους πόλους. Και είναι πιθανό να έχεις τέτοια είσοδο αυτών των σωματιδίων. Αυτά λοιπόν είναι πολύ μεγάλης ενέργειας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις δόσεις που παίρνουν επιβάτες πάνω σε αεροπλάνο. Πολλές αεροπορικές εταιρείες σήμερα έχουν κάποια monitoring, δηλαδή έχουν κάποιους ανιχνευτές ακτινοβολίας τέτοιας επάνω στα αεροπλάνα για να ξέρουν τι δόσεις παίρνει το πλήρωμα. Αυτά λοιπόν είναι σπάνια μεν φαινόμενα, δεν γίνονται μια φορά το εξάμηνο, είναι πολύ πιο αραιά, αλλά δίνουν κάποιες τέτοια σωματίδια που διεισδύουν, μπορούν και διεισδύουν. Εμείς έχουμε στο αστεροσκοπείο και ένα εργαλείο το οποίο μετράει σωματίδια μεγαλύτερα από 500 MeV. Τέτοια λοιπόν σωματίδια τα οποία μπορούν να διεισδύσουν και μπορούν να αλλάξουν και κάποιες συνθήκες ατμοσφαιρικές κλπ. Τώρα, σχέση με το κλίμα δεν υπάρχει. Αλλά έχει δίκιο ο κύριος, συνεπώς και οι δύο έχουν δίκιο, δεν είναι αντιφατικά. Διεισδύουν αυτά τα σωματίδια πράγματι και καταγράφονται και περνάνε στην ατμόσφαιρα. Τα supernova είναι ύλη, μην το ξεχνάμε. Είναι ύλη που πεθαίνουν βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες μάζες από το δικό μας. Κυρία Μαλανδράκη, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που μπορεί να σας φανεί ατυχές. Επειδή ασχολείστε με το διαστημικό κλίμα, να το πω έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ποια περιοχή θεωρείτε την πιο ήσυχη κλιματολογικά στο διάστημα? Υπάρχει περιοχή που είναι προστατευμένη από κάποια σπίδα. Αυτήν θεωρώ πιο ήσυχη, πιο user friendly, δηλαδή, ναι, για να μπορέσει να μείνει. Άρα η γη είναι μία από αυτές. Ο Άρης δεν είναι. Η γη μας είναι, βέβαια. Ο Άρης είχε μαγνητικό πεδίο, είχε ρευστό πυρήνα, και είναι τώρα ότι το σήμα το πρόβλημα, ο θόρυβος ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα, είναι το σήμα για έναν άλλο. Μου έλεγε ένας σεισμολόγος το αστεροσκοπείο, τι λες, η γη κάνει σεισμούς, έχει ρευστό πυρήνα, έχει ρευστά μέσα. Αυτό δείχνει ότι είναι ζωντανός ο πλανήτης. Αυτή η ρευστότητα των υλικών μέσα δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο. Αν γίνει παγωμένο το ρευστό και είναι σαν τον Άρη, δεν θα έχει μαγνητικό πεδίο, οπότε δεν έχει ασπίδα. Και γι' αυτό συζητείτε πώς μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν, που είναι στο διαπλανητικό χώρο και κάνει οι αστροναύτες στο ταξίδι, θα είναι απροστάτευτη στο ταξίδι, αλλά θα είναι απροστάτευτη και πάνω στον πλανήτη, γιατί δεν έχει ασπίδα. Οπότε θεωρώ ότι η γη μας είναι ένα καλό καταφύγιο να το προφυλάξουμε, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία στο ηλιακό μας σύστημα στο οποίο μπορούμε να προσφύγουμε, έτσι. Όλγα Μαλανδράκη, η Χανιώτισσα που πολλές φορές μπορεί να κοιτούσε τον ήλιο από τις Μαδάρες, τον βλέπει με άλλο τρόπο τώρα. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Καλημέρα, κυρία Μαλανδράκη, να είστε καλά.